υπολογισμού πρέπει να δημοσιοποιείτε και να τίθετε στην κρίση των δημοτών πρώτα απ' όλα, ώστε εμείς εσείς στη συνέχεια να γίνεστε φέκτες τη χώρα επισημάνσεων και παρατηρήσεων που θα μπορούσατε να ενσωματώσετε στην τελική σας πρόταση, η οποία θα αποτελούσε και ένα προϊόν διαβούλευσης με την κοινωνία. Αυτό είναι κάτι που δεν συμβαίνει στην ΜΝΕΝ στην προηγουμένη περίπτωση. Στον προϋπολογισμό των εισόδων είναι αρκετοί πληθυντικοί με τους οποίους προϋπολογίζονται ποσά αρκετά μεγαλύτερα, πολλές φορές και σε διπλάσιο ρυθμό, από αυτά που βεβαιώθηκαν κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση και συνηθίζεται να βεβαιώνονται και κατά τα παρελθόντα έτη. Η ύπαρξη ενός μη αποτελεσματικού εισπρακτικού μηχανισμού των τελών του προηγούμενου έτη θα μπορούσε να είναι μια δικαιολόγηση για τα αποτελέσματα που έφερα. Τι είναι όμως αυτό που καθιστούσε αδύνατο όλα τα προηγούμενα έτη να συγκρατούν τα τέλη στο μέγιστο δυνατό βαθμό, και τι θα αλλάξει τώρα? Τόσα χρόνια είσαστε στη διοίκηση του Δήμου Παπάδου. Αφού ο εισπρακτικός μηχανισμός δεν βελτιώθηκε τόσα χρόνια, πώς μπορεί να μπορέσετε να το βελτιώσετε σήμερα? Από την άλλη, για παράδειγμα, μήπως η πληρωμή, η μη πληρωμή μάλλον των τελών ακόμη στους δημότες συμβαίνει επειδή ακριβώς υπάρχει αδυναμία από αυτούς για να το πράξουν? Ο πίνακας των εξόδων κάνει σε αυτή την πρόθεση της διοίκησης για μια απλή διαχείριση της καθημερινότητας του Δήμου, χωρίς ανάπτυξη, χωρίς αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών, χωρίς υποστήριξη και ενίσχυση του πολιτισμού, του αθλητισμού και της νεολαίας. Χωρίς μέρημνα για τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες όπως οι άνθρωποι. Η δημιουργική απασχόληση των οθηκών του Δημοτικού κατά τους δύο θερινούς μήνες δεν τη χάνει τις απαιτούμενες οικονομικής υποστήριξης με κίνδυνο να μετατραπεί σε πάρκινγκ παιδιών. Από την άλλη μεριά, αποκλείεται όμως θέση δημοσιογράφου και γραφείου τύπου όταν υπάρχουν τόσες σύμβουλοι του Δημάρχου που θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες αυτών πρώτων. Η νεολαία θυμώνεται. Ο θεσμός των τοπικών συμβουλίων των νέων φαίνεται ότι αποτελείται τη νέα διοίκηση μια περιττή διαδικασία. Απ' την άλλη μεριά όμως, προϋπολογίζεται το ποσό των 25.000 ευρώ για την εξαρτοπολή του εορτασμού των εθνικών και τοπικών εορτών. Μα ποιοι όμως είναι αυτοί που πρωταγωνιστούν στις εθνικές εορτές, χωρίς δαπάνες, χωρίς αμοιβές, μόνο με τη φρεσκάδα τους, τη δυναμική τους και την ελπίδα από τους νέους? Οι ίδιοι νέοι δεν είναι? Αυτοί οι ίδιοι νέοι δεν αξίζουν για τη νέα διοίκηση των χώρων και την υποστήριξη να εκφραστούν, να δημιουργήσουν, να ερμηνεύσουν και να μας πάνε ένα βήμα παραπέρα? Απ' την άλλη, όμως, παιδιά, δίνει αφιδώς χρήματα σε εξωτερικούς συνεργάτες ή διαλογιστικά γραφεία για τον έλεγχο του εξοπλισμού, με αμοιβή 12.000 έγκαστος, όταν γνωρίζουμε από την αγορά ότι ένας τέτοιος έλεγχος κοστοποιείται γύρω στις 4.000 ευρώ. Και για αυτόν τον λόγο θα το ψηφίσουμε. Ο Δήμος, άκουσα μία ωραία έκθεση ιδεών από μία γλυκιά αγγελική φωνή. Τίποτα από αυτά δεν ισχύουνε. Τίποτα από αυτά δεν ισχύουν. Διαστρεβλώσατε τις αλήθειες, τις κάνατε όπως τις θέλατε και αν δεν τα είχατε γράψει, δεν θα μπορούσατε κάτι να τα πείτε. Τα γράψατε για να μπορέσετε να τα πείτε. Διότι αυτά που είπατε είναι αναλήθειες. Μία αναλήθεια. Λέτε ότι οι ορκωτοί ελευθερίες πληρώνονται με 10-12.000 ευρώ. Είναι ψέμα. Είναι ψέμα. Είναι ανακρίβεια. Ουδής ελεκτής έχει πάρει λεφτά πάνω από την νόμιμη αμοιβή του, την ελαχίστη προβλεπόμενη από τον νόμο αμοιβή του. Επομένως τώρα, αν θέλετε να εντυπωσιάσετε, εμείς εντυπωσιαστήκαμε με την ωραία φωνή σας, τα ακούσαμε, τα απορρίπτουμε. Γενικά είναι σε μία αναξιτή τάση το τεχνικό πρόγραμμα, δεν έχουν διάφορες αμφιβολίες στο θέμα του νέου τεχνικής σκέπης, τα μεσοδρόμια που έφυγαν πριν, αλλά και στις μελέτες, είναι καλό να υπάρχουν γενικά μελέτες, διότι μπορούν να εξασφαλίσουν κονδύλια και χρηματοδότηση. Αυτό, ευχαριστώ. Λέει κάπου εδώ το πρόγραμμα, το τεχνικό πρόγραμμα, ότι δίνει έμφαση στην ενίσχυση των συμμετοχικών διαδικασιών του πολίτη και των τοπικών φορέων στα σημαντικά θέματα του Δήμου Παπαδόπουλου και στα καθημερινά θέματα του Δημότη. Αυτό που λέει εδώ βέβαια δεν υλοποιήθηκε αυτή τη φορά. Γιατί δεν υπήρξε συμμετοχική διαδικασία για τον προϋπολογισμό. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει αυτή η συμμετοχική διαδικασία. Ακούω τον κύριο Δήμαρχο να υπεραμείνει της κυβερνητικής πολιτικής. Και σίγουρα κύριε Δήμαρχε, η κυβέρνηση θα σας ευγνωμονεί. Οι πολίτες του Κολαρακού και του Παπάγου όμως, να είστε σίγουρος ότι δεν πρόκειται να το κάνουν. Αυτή η πολιτική, την οποία εσείς υπερασπίζετε αυτή τη στιγμή και θέλετε να υλοποιήσετε, θα οδηγήσει σε υποβάθμιση όλων των στάνταρ των παρεχόμενων υπηρεσιών
που γνωρίζαν μέχρι τώρα οι πολίτες στον ενιαίο Δήμο. Αυτή τη στιγμή υπεραμείνεστε μιας πολιτικής χωρίς να έχετε, πιστεύω, επίγνωση του τι θα επακολουθήσει. Κάνετε λάθος και θα το πληρώσετε. Υπάρχει και το ζήτημα ότι δεν είναι αξιόπιστο. Εξακολουθείτε για άλλη μια φορά την αμαρτωλή πρακτική του να θεωρείται τα ανταποδοτικά οι προβλέψεις στα επίπεδα που ο Δήμος Μπολαρού τα θεωρούσε όλα τα προηγούμενα χρόνια και ποτέ δεν τα ικανοποιούσε. Δηλαδή υπήρχε μονίμως απόκληση των προβλεπόμενων ανταποδοτικών με τον υλοποιηθέντων 50-60%. Με τέτοιες προβλέψεις δεν μπορεί να υλοποιηθεί ένας προϋπολογισμός και να θεωρείται αξιόπιστος. Η έλλειψη, μάλλον η μείωση των θεσμοθετημένων χώρων από την κυβέρνηση θα οδηγήσει όλους τους Δήμους σε αδιέξοδο. Ένα δεύτερο σημείο, το οποίο λέει εδώ, λέει έμφαση για το τεχνικό πρόγραμμα στην δραστηριοποίηση του Δήμου Παπαγουλαρίου μέσα από δράσεις ενάντια στη φτώχεια, δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης που ανακουφίζουν τους έχοντες ανάγκη αλλά και ενισχύει την κοινωνική συνοχή μέσω παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Και καταλήγει η παράγραφος με το ότι οι ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και τα νέα προγράμματα κοινωνικής μέρημνας αποτελούν για τον Δήμο Παπαγουλαρίου της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς επιλογή πρώτης προτεραιότητας. Σε καμία περίπτωση αυτό δεν υλοποιείται με τις περικοπές των υπηρετήσεων στα νομικά πρόσωπα. Είναι σαφές και ξεκάθαρο αυτό.